Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Νικολαίδη. Με αφορμή το βιβλίο του «Είμαστε τρελοί και ευτυχισμένοι». Και λέω με αφορμή γιατί θα πούμε κυρίως γι' αυτό, αλλά θέλω να πούμε και κάποια πράγματα που αφορούν εσένα εκτός του βιβλίου και για τη φωτογραφία, πώς τη βλέπεις γενικά. Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω που αποδέχθηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ, με χαρά μου. Θα ρωτήσω κάτι βιογραφικό που ίσως λέει και κάτι. Πού γεννήθηκες και πότε? Το 1959 στην Καβάλα. Ωραία. Από γονείς καπνεργάτες. Πάντα θυμάμαι τον μπαμπά μου να γυρνάει τα χωριά όπου πήγαινε για να κτηνήσει τα καπνά και τη μάνα μου τα καλοκαίρια στην καπνομάγαζα. Περίμενα με υπομονή να του δω. Σπούδασε στην νομική, έτσι δεν είναι? Ναι. Και από ό,τι έχω δει δεν την έχεις τελειώσει. Τέλειωσα. Την τέλειωσε τελικά? Είχα πει δύο μαθήματα, αλλά με πίεζε η κόρη μου να το πάρω και της λέω αν περάσεις εσύ θα πάω να το πάρω. Και όταν πέρασε πήγα τα έδωσα και το πήρα. Το 2014. Ωραία. Δηλαδή ο ένας πέρασε και τώρα πήρε το πτυχίο. Στο πτυχίο, ναι. Στο πτυχίο ήμουνα το 82. Πτυχία και σε ένα 82-83. Και το πήρα μετά από πόσα χρόνια. Το 2014, λέει. Ναι. Εντάξει. Ακόμα φανταστείς, ο καθηγητής μου με ξέρετε γιατί ήταν σπιτιτής μου. Σωστό. Και ίδιο. Και ίδιο. Θέλω να μου πεις, ποιος σε παρότρινε τότε να ασχοληθείς εξ ολοκλήρου με τη φωτογραφία? Ή ποιοι άνθρωποι? Ναι, και στο πτυχίο που ήμουνα, είχα μια... Γενικά η ενασχόληση μου με τη φωτογραφία είναι, στηρίζεται σε πολλαπλές συγκυρίες. Mm-hmm. Δηλαδή τότε που ήμουν στο πτυχίο γνώρισα μέσω μιας φίλης μου που ήταν το αγόρι της, το Σωτήρι τον Παλαιολόγο, ο οποίος ασχολείται με τη φωτογραφία και είχε θάλαμο και παρόλο ήταν μικρότερος μου ξέρει πολλά πράγματα. Τον αναφέρεις και συγγνώμη σε διακόπη και στο βιβλίο με τον Ράσο, έτσι δεν είναι? Όπου εντάξει, και μέσα στο θάλαμα που μου πρωτοέβαλε και με τα τεχνικά που μου έλεγε εγώ έπαθα σοκ. Αλλά είχα ένα έτσι και πώς να σου το πω τώρα, κινητρό, γιατί έβλεπα πάρα πολλές ταινίες. Μ' άρεσε ο κινηματογράφος. Και ταινίες πολύ πρωτοκοριακές για την εποχή της. Δηλαδή Κοντάρο, Φασμπίντερ, Βέντερς, όχι Βέντερς, ποιος είναι. Ιταλικό κινηματογράφο. Και εκεί πέρα, όταν έβγαινα από την ταινία, δεν θυμόμουν τόσο πολύ το σενάριο και αυτό, όσο με σκηνές και εικόνες. Και το είχα μέσα μου. Και η δεύτερη συγκυρία ήταν ότι από κάτω, από τα τεχνικά αυτά τα έμαθα, τώρα μου λέει πρέπει να βγάλεις και μηχανή και να αρχίσεις να φωτογραφίζεις. Εσύ δεν είχες καμία σχέση δηλαδή τότε με φωτογραφική μηχανή? Όχι. Ούτε σαν χόμπι δηλαδή, όχι, τίποτα. Το 82, όλα τα χρόνια που ήρθαμε Αθήνα, ασχολούμαι μόνο με τα φοιτητικά, τότε έπεσα σε χοντρή πολιτική περίοδο, δηλαδή πολλές... Είχε 8-15, είχε... κατεβάζαμε τους καθηγητές από τους χουντικούς από την ώρα που πηγαίναν να διδάξαν, γινόταν πολλά πράγματα στο Πανεπιστήμιο. Ασχολούμαι αυτό και με μπαράκια της. Έμενα και στα Εξάρχεια, Πιτόψκι, μπαράκια που έχουν αφήσει δηλαδή ιστορία. Και εγώ δούλευα τα καλοκαίρια εδώ πέρα σε κάποιες καλές δουλειές και είχα βάλει αρκετά λεπτά και από κάτω από το σπίτι του Σωτήρη έμενε ένας πιο μεγάλος ηλικίας, δεν θυμάμαι το όνομά του, και πουλάγε ένα βαλιτσάκι με μία πένταξη και δύο κακούς μέσα, σε καλή τιμή. Και μου λέει Σωτήρη, είναι πολύ καλή και το αγόρασα. Αγοράζω και μια μηχανή και ξεχύνομαι. Δηλαδή, αυτά που είναι στο βιβλίο, οι φωτογραφίες μου, οι πρώτες μου δουλειές. Ναι. Ωραία. Και έτυχε η συγκυρία να έχω πάρει αυτή την πένταξη, η οποία είχε ένα φακό 1,2 ποτεινότητα. Για τους μειμένους φωτογραφία θεωρείται από τους πιο ποτεινούς φακούς. Δηλαδή, που μπορεί να λειτουργήσει σε σκοτάδια και με μια διαδικασία που μου έχει μάθει ο Σωτήρης, δηλαδή πώς να πιστοποιώ εγώ το φιλμ,
Είδα ότι τα φίλμ ήταν μέχρι 400 άζα, ευαισθησία, ευαισθησία φίλμ. Και οι δυνατότητες να βγάλουν σε χώρους πολύ, με πολύ μικρό ποτισμό ήταν αδύνατη. Τώρα, σε συνδυασμό ο φακός με τον τρόπο που μου έμαθε τα 400 να τα εμπιστοποιώ σε 1600 άζα και στην επάνηση να τα παίρνω, μπόρεσα να καταγράψω τις μάχες στην σταδίου, τις συναυλίες, που πολύ δύσκολα θα καταγραφόταν χωρίς να δείξει αυτά τα δύο πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή τα τεχνικά μέσα που είχα με βοήθησαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Σπούδασε φωτογραφία μετά. Μετά, χρησιμοποιώντας τη φοιτητική μου ιδιότητα, γράφαμε στη σχολή Σταυράκου, στο τμήμα εικονοληπτών, και έτσι μου δίνει δυνατότητα με μισά λεπτά, γιατί έχει ειδική τιμή για φοιτητές, mm-hmm. με μισά λεπτά να παρακολουθήσω το τμήμα αυτό. Φωτογραφίας. Ναι, αλλά δεν πρόλαβα να το τελειώσω, γιατί έρθει ένας σκηνοθέτης από τη Γερμανία, είχε μάθει για τη δουλειά μου στο χημείο, στο σπίτι μου, του έδειξα όλο το υλικό και του το έδωσα έτσι για να κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν έγινε, ούτε έμαθα δηλαδή, αν έγινε ποτέ αυτό. Και μου είπε: είναι τρομερό το υλικό σου. Mm-hmm. Με ρώτησε επαγγελματικά πώς είμαι, λέω: δεν θέλω. Μόνος μου, για πάρτι μου τραβάω, έτσι μου αρέσει η φωτογραφία. Και λέει να σε θα έχω γνωστό τον Χρήστη Μπαμπουτσάκη από το Αντί, mm-hmm. να του πω να πας από εκεί για να δουλέψεις. Mm-hmm. Και μου κλαίει ραντεβού και πάω. Πάω στο Αντί και έρχομαι τον Μπαμπουτσάκη σε κουμπέλα και μου λέει τι μπορείς να κάνεις για το Αντί. Εγώ ήμουνα, τότε θεωρούνταν τα πιο έτσι. Ναι, το διαβάζανε πολύ. Ήταν καλό περιοδικό. Το είχα βαρεθεί μετά, γιατί σελίδα όλο γράψιμο, χωρίς καμιά φωτογραφία, και του λέω, το είπα, θυμάμαι, ότι το βρίσκω πολύ γεροντοκορίστικο και ήθελα να μπει και κάποια φωτογραφία. Λέει, τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Ό,τι μου πεις, λέω, γιατί θέλεις εγώ να σου παίρνω, γιατί μου άρεσε πολύ το ελεύθερο, δηλαδή να πηγαίνω να παίρνω εγώ θέμα του. Και μου λέει κάνε μου ένα για το επόμενο τέχος, ένα θέμα. Και ξεκινούμε εγώ στην Αθήνα, μέσα σε συνδυασμό με τα κάτι φωτογραφίες από δολοφονία, Καρτεζά και αυτά. Του πηγαίνω και μου κάνει για πρώτη φορά το σαλόνι του περιοδικού φωτογραφικό. Δηλαδή κεντρική του σελίδα, από εδώ και από εκεί. Είναι φωτογραφίες. Και, ναι, και βάζει η Αθηναίη του μέλλοντος, φωτογραφικό διπορικό του Γιώργου Νικολαίδη. Και από εκεί ξεκίνησα να δουλεύω. Στο Αντί. Ναι. Ένα με δύο χρόνια. Μετά άνοιξε η πρώτη και μου ζητήσανε να βοηθήσω εκεί. Έκανα από το ρεπορτάζ εκεί. Πέρασα δηλαδή εκείνη που σταματάει το ασπρόμαυρό μου και το δημιουργικό μου κομμάτι που το έψαχνα εγώ και πάω στο επαγγελματικό, που ήταν slides. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο δηλαδή και το slides. Mm-hmm. Και ξεκινάω μετά πρακτορία μέχρι το 2015 ενεργώ στον χώρο του φωτορεπορτάζ μου. Mm-hmm. Με όλες τις εφημερίδες, εξωτερικό, εσωτερικό. Μάλιστα. Θέλω να πάω λίγο πάλι πίσω στη σχολή και να μου πεις ποιους είχες δασκάλους και πόσο πιστεύεις εσύ ότι σε επηρεάσαν στη σκέψη αλλά και στην τέχνη σου. Ναι. Για ένα χρόνο δυστυχώς είχα τον Ραπαϊλίδη που μετά από ένα διάστημα, με το δεύτερο χρόνο έφυγε και ανέλαβε Ισότη Τριανταφύλου. Ισότη Τριανταφύλου. Ναι. Mm-hmm. Και ιστορία τέχνης έκανε, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ιστορία τέχνης, τι ήταν, ιστορία κινηματογράφου. Ιστορία κινηματογράφου, ναι. Ιστορία τέχνης έκανε ο Κουκουλωμάτης, ένας υπέροχος άνθρωπος. Φωτογραφία έκανε ο Στέφανος Πάσχος, και αυτός υπέροχος. Καβάγια είχα, τον Περατέρ, τον Σκαλενάκη, τον σκηνοθέτη, οι οποίοι ήταν. Αν και μεγάλη ηλικία, εμείς πιτσιρίκια τότε διαφερόταν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ήταν και όνομα ο Σταυράκος τότε. Είχαμε περάσει σχεδόν όλοι οι σκηνοθέτες από εκεί. Είχαμε γίνει. Και μου έκαναν διεύρυναν έτσι να το μέσω από το σινεμά, δηλαδή το να πώς να βλέπω τα πράγματα, δηλαδή το αισθητικό μου κομμάτι επηρέασαν. Ναι. Δηλαδή τεχνικά ήμουν μέχρι τότε θεωρούσα ότι ήμουν πολύ καλός, ερχόταν άτομα και μου λέγανε πες μου αυτό, πες μου πώς κάνεις το ποσάρισμα. Και μέσα στο θάλαμο
τα πρώτα χρόνια πριν πάω στο Αντί ήμουνα σχεδόν όλη την νύχτα. Δηλαδή δεν έβγαινα καθόλου. Ναι. Η μητέρα μου έστειλε λεπτά για να πάρω πτυχίο και εγώ ταξίδευα στα 100 απλά τα χαρτιά, στα φιλμ. Ήταν ακριβό πράγμα τότε η φωτογραφία. Δεν ασχολούνταν πολύ κόσμο. Mm-hmm. Εγώ τότε έβρισκα τρόπους να παίρνω τα φιλμάκια αντί για φιλμ σε ρολό και να τα φτιάχνω μόνο του. Μόνο τους, γιατί κατανάλωνα πολύ πράγμα. Δηλαδή τότε το κάθε καρέ το σκεφτόμασταν να το τραβήξουμε. Λέγαμε, 36 πόζες, να βγάλω τουλάχιστον άμα γίνουν τίποτε φάσεις, ένα φιλμ. Ναι. Τώρα είναι μηχανή, σβήνει, κάνει. Δεν μου αρέσει αυτό να το ξανακάνω αλλιώς. Δεν είχαμε τέτοιες πολυτέλειες. Ναι. Ό,τι έκανες, έκανες. Δεν ήξερες τι τράβαγες. Ναι. Και στο ρεπορτάζ για πολλές φορές μας παίρνανε λατζίδες. Ρε παιδιά, πήγατε στο θέμα και τους απάντησα να εμφανίσω το φιλμ και μετά να σου πω. Πριν βγει η ψηφιακή, ναι. Γιατί μπορεί να είναι κουνημένη, να είναι πλού, να είναι στον αέρα τραβάγαμε. Τώρα είναι πανεύκολα τα πράγματα. Ο καθένας είναι ενδυνάμει φωτογράφος. Άλλοι λένε ότι η φωτογραφία είναι αποτύπωση μια συγκεκριμένη στιγμή, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι η φωτογραφία είναι διαστρέβλωση αυτή τη στιγμή και δεν είναι πραγματική τη αποτύπωση. Θέλω να μου πεις, αν συμφωνείς με ένα από τα δύο. Και τι είναι τελικά φωτογραφία για σένα, δηλαδή αυτή η αποτύπωση, τι πράγμα είναι, αποτυπώνει κάποια πραγματικότητα? Είναι αποτύπωση ενός γεγονότος, ενός συμβάντος, κλάσμα δευτερολέπτου μέσα στον χώρο χρόνου. Mm-hmm. Αυτό, αν είναι πολύ σημαντικό, θα μείνει ανεξίτλητο, δηλαδή θα διονύζεται και θα... Αν είναι κάτι πολύ απλό, θα περάσει έτσι απαρατήρητο. Δηλαδή και μιλάω και για τις φωτογραφίες ντοκουμέντου και για μια φωτογραφία δρόμου που είναι πολύ ωραία. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία που πηλούνται το ζευγάρι ο Νάπτης με την άλλη είναι πριν πόσα χρόνια και είναι ακόμα διαχρονική. Δηλαδή τη βλέπεις και μπαίνει παντού ακόμα. Έτσι το βλέπω. Τώρα έχει γίνει πολύ κουβέντα με το να καταγράφει την πραγματικότητα, την μη πραγματικότητα, αλλά είμαι εγώ της κλασικής σχολής. Που λέει? Εντάξει, μια φωτογραφία τη βλέπει ο καθένας όπως έχει μια δική του άποψη, δηλαδή, και καλό είναι αυτό. Δηλαδή, μια φωτογραφία πρέπει και ειδικά 10 ανθρώπους, αν βάλεις, τους δώσεις μια μηχανή και τους πας ένα άγαλμα και τους πεις βγάλτε μου αυτό το τέτοιο, εγώ νομίζω από τους 10 κανέναν δεν θα βρεις να έχει την ίδια γωνία και το ίδιο τέτοιο. Άλλος μπορεί να έχει τραβήξει λεπτομέρεια από το κεφάλι, άλλος μπορεί να το τραβήξει όλο. Και εκεί αποτυπώνεται το εσωτερικό του κόσμος, πώς έχει ζήσει. Και εγώ πιστεύω ότι στη φωτογραφία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς έχεις βιώσει όλη τη ζωή σου μέχρι τότε και συνεχίζεις να τη βιώνεις. Δηλαδή, τι μουσικά ακούσματα έχεις, τι έχεις διαβάσει, πώς έχει επηρεάσει οι άλλες μορφές τέχνης. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σε μένα έπαιξε πάρα πολύ το ότι ξεκίνησα από μουσικά δρόμενα, από συγκροτήματα δηλαδή, και τα οποία και από φίλους και παιδιά που το βράδυ ήταν, χορεύαμε στο Last Drive και την άλλη μέρα ήμασταν στα άλλα πράγματα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε. Γι' αυτό ακολούθησα αυτά τα δύο. Μουσική. Δηλαδή, επειδή η παρέα ήταν έτσι, τους ακολουθούσα. Mm-hmm. Τους κατέγραφα. Χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να γίνει από κάτω. Ναι, καλά, σίγουρα. Τότε ποτέ δεν είχα. Δηλαδή. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και όταν ήμουν φοιτητής και ήμουν στις πορείες και στις διαδρομές και στις καταλήψεις, έβλεπα πράγματα τα οποία έλεγα εσύ δεν υπάρχει εδώ κάτι από τώρα τα πράγματα να τα καταγράφει κανείς. Ούτε τη ΙΕΡΤΗ υπήρχε τίποτε. Μηχανές κάτι της πλάκας με κάποιοι χρησιμοποιούσαν που μου τις δείχνουν τώρα τις φωτογραφίες, κάτι ξετοριασμένες έχρωμες. Και λέω, και είχε μπει από τότε λίγο το ένα τσίγλισμα από τότε, αλλά δεν, αν δεν βρισκόταν ο Σωτήρης δεν πιστεύω να ασχολιόμουν. Ο παλαιολόγος που αναφέρθηκες πριν. Ωραία. Επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα αν η φωτογραφία είναι τέχνη. Για σένα είναι?
Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Το ξέρω, ναι. Η φωτογραφία ξεκίνησε σαν θεραπενίδα της ζωγραφικής. Δηλαδή παίρνανε, όταν ανακαλύφθηκε, παίρνανε ζωγράφοι, τραβούσαν το τέτοιο, ειδικά οι νατουραλιστές, τοπία και αυτά, και ζωγραφίζανε. Σήμερα δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί τέχνη με τέτοιο καταιγισμό εικόνων και φωτογραφιών, αλλά οπωσδήποτε μπορώ να την χαρακτηρίσω, δηλαδή, ότι είναι τέχνη. Και αυτή η φίλη μου που είναι στην Αμερική μου λέει, η φωτογραφία αυτή τη στιγμή στο Μαχάταν μένει, είναι το νούμερο ένα στις γκαλερί. Ναι. Και γιατί είσαι εδώ, δεν βγάζετε λεφτά από τις εκθέσεις που κάνετε. Λέω, ποιες εκθέσεις, δεν μπορεί να μπει έκθεση. Πήγα μια φορά να τους πω και σε γκαλερί Κυριλέ, δηλαδή, και λέει φωτογραφία. Ναι. Okay. Αν και μου έχεις απαντήσει μάλλον πριν, αλλά όχι ολοκληρωμένα ίσως, θέλω να μου πεις, ποια είναι τα συστατικά κατά τη γνώμη σου μιας καλής φωτογραφίας. Αυτό είναι πολύ... Ναι, τη δικιά σου γνώμη. Δηλαδή, έχεις βάλει και εσύ πάρα πολλές. Όταν τις κοιτάς, πώς λες, άρε, εσύ αυτή είναι καλή, αυτή, εντάξει. Καλή φωτογραφία, έχει πει ο Βέντερς, μου πάντα το έχει πει. Καλή ταινία, εγώ το πάω και πιο πέρα, καλή φωτογραφία, είναι αυτή που μπορεί να πάει πολύ καλά, μπορεί να πάει τα πράγματα πολύ μπροστά. Και είμαι αυτής της άποψης. Εγώ είμαι της άποψης ότι η φωτογραφία πρέπει να οδηγεί την κοινωνία μπροστά, προς το καλύτερο δηλαδή. Γιατί είναι, πιστεύω, αυτό που έχει πει ο Ταρκόφσκι γενικά, που έχει πει ένα πολύ, το οποίο το κρατώ συνέχεια μέσα μου, ότι αν ο κόσμος ζούσε σε αρμονία, η τέχνη θα ήταν αχρίαστη. Σωστό. Ακούγεται αυτό. Σωστό ακούγεται αυτό. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια ακριβώς είναι η δουλειά ενός φωτορεπόρτερ και αν σχετίζεται με αυτή του δημοσιογράφου ρεπόρτερ. Δηλαδή, έχετε κάποια κοινά πράγματα. Με τον δημοσιογράφο ρεπόρτερ. Ναι, άλλη είναι η δουλειά του φωτογράφου που είναι σε κάποιο έντυπο, ο οποίος είναι αναγκασμένος να παίρνει εντολή από τον αρχισυντάκτη ή να πηγαίνει με τον δημοσιογράφο να καλύψουν το θέμα της εφημερίδας ή του περιοδικού, και άλλη είναι η δουλειά του φωτογράφου στο πρακτορείο. Εσείς δουλεύεις και στα δύο, έτσι, είναι. Ναι. Η δουλειά του φωτογράφου στο πρακτορείο είναι πιο δημιουργική και πιο όπου μπορεί να κάνει επιλογές. Εγώ σε όσα πρακτορία ήμουνα, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε θέματα που να μας παίρνουν δημοσιογράφοι και να μας λένε, ρε εσύ πες μου κάτι να γράψω για αυτό που μου στείλες. Τι άλλο να γράψω, μου στείλες μια λεζάντα, αλλά πες μου, θέλω να το κάνω μεγάλο. Δεν το ήξερα το γεγονός. Δηλαδή. Ναι. Εμείς ήμασταν και δημοσιογράφοι. Αυτό μέχρι να βγει τηλεόραση. Μετά που βγήκε τηλεόραση και έπεσε. Και μέχρι τότε υπήρχε και δημοσιογραφία, μπορώ να πω λίγο, στην Ελλάδα. Το ψάχνανε λίγο. Κίτρινοι, με κίτρινους τίτλους, αλλά δημοσιογράφοι ήταν. Μπορούσε να πεις ότι αυτός είναι δημοσιογράφος. Σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Κάνουν copy-paste τα κείμενα του ΑΠΕ και αυτά. Και τέτοια τα κείμενα και η κριτική τους είναι στα πλαίσια του εκάστοτε αφεντικού. Παύλα. Μεγάλο επιχειρηματία, παύλα για ποιον λόγο έχει κάνει την εφημερίδα, ούτε και εγώ ξέρω. Για ξέπλυμα και αυτά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Να πέφτει ο μισθός και τέρμα. Και ό,τι γεσμένοι έχουν γίνει όλοι. Και ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα χαρακτηριστικά ενός καλού φωτορεπόρτερ. Καλός φωτορεπόρτερ είναι αυτός που έχει πει. Ποιος το έχει πει, δεν ξέρω. Εγώ πάλι σε με τσιτάτα σου. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει. Ο Κάπα το έχει πει. Για να έχεις καλή φωτογραφία πρέπει να είσαι πολύ κοντά στο θέμα. Ναι. Αυτό είναι το κυρίαρχο στην τέτοιο.
Το οποίο ξέρεις, είναι πολύ απλό έτσι που το ακούς, αλλά και πολύ ρίσκο. Ναι. Έχουν χάσει πολύ τη ζωή τους για αυτό το πράγμα. Ειδικά από το ρεπόρτερ στις μάχες, για να κάνουν την εικόνα. Ναι. Δεν ακούγεται εύκολο αυτό. Βασικά. Εύκολο ακούγεται, εντάξει, μπορεί σε κάποια πορεία να μπας δηλαδή δίπλα στο, να πεταχτείς δίπλα εκείνη τη στιγμή που γίνεται μια σύγκρουση για να σηκώνει το ρόπαλο και ο άλλος το τέτοιο, να κάνεις ένα πολύ κοντινό για να δεις και τις εκφράσεις τους δηλαδή. Αλλά εκεί το πολύ να φας καμιά ροπαλιά, να φας κανένα δακρυγόνο στο τέτοιο. Αλλά στις μάχες που έχουν σφαίρες είναι πολύ δύσκολο. Καλά, ναι, εντάξει. Εκεί είναι και θέμα ζωής και θανάτου. Δεν είναι. Στις φωτογραφίες που έχεις τουλάχιστον στο βιβλίο, αυτό μπορεί να είναι και τεχνικό θέμα τώρα, μπορεί να είναι και θέμα επιλογής, δεν ξέρω. Είναι ασπρόμαυρες. Αυτή ήταν η επιλογή σου, να είναι ασπρόμαυρες, ή τεχνικά δεν μπορούσες τότε να κάνεις κάτι άλλο? Δεν είχε τότε πολύ χρώμα. Υπήρχε το σλάτς, ήταν πανάκριβο. Αυτό που μου λέγεις πριν. Ναι. Και το ασπρόμαυρο, επειδή είχα σκοτεινό θάλαμο, το εξαργοζόμουν εγώ. Και το τέτοιο, το πουσάρισμα. Δηλαδή και σλάιτ μπορούσα να κάνω, αλλά το σλάιτ ήταν πολύ πανάκριβο πράγμα. Ναι. Μετά ήθελα μετατροπή, να γίνει από θετικό, αρνητικό, πολλά πράγματα ήταν. Ήταν το εύκολο πράγμα τότε και ασχολείται αρκετός κόσμος, μπορώ να πω. Δηλαδή. Όχι πολλοίς, αλλά αρκετός. Και μου άρεσε πάρα πολύ το ασπρόμαυρο. Και οι ταινίες οι κινηματογραφικές που παίζονται με ασπρόμαυρο, πηγαίνουν όλες τις βλέπω. Είναι πιο αυτό που λέγαμε, που μου ρώτησες πριν, ότι το ασπρόμαυρο δεν αεροποιεί την πραγματικότητα. Καλά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα να πάμε για λίγο στο, να πάμε μάλλον στο βιβλίο. Γιατί αποφάσισες τελικά να εκδώσεις μετά από τόσα χρόνια να βγάλεις αυτές τις φωτογραφίες σε βιβλίο? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι φαντάζομαι ότι έχεις τεράστιο ή τουλάχιστον μεγάλο ή πολύ μεγάλο αρχείο και από άλλες περιόδους και γεγονότα. Τι είναι αυτό τελικά, ας πούμε, που σε έκανε σε ηλική? Και αυτό, αν δεν μου έτυχε να αφήσει η κυρία με το γόνατο, μπορεί να το έκανα. Το είχα σαν τέτοιο, το είχα σαν πλάνο αυτό κάποτε να τα ψηφιοποιήσω, αλλά δεν μου άφηνε, δεν είχα δυνατότητα λόγω τη δουλειά. Η δουλειά ήταν. Δεν προλάβαινε κανένα. Ναι. Έπρεπε 8, γυρνούσα 8, πτώμα. Τι να δω, παιδιά, τέτοια. Και δεν ήξερα αν είχα τελειώσει, δηλαδή. Δεν μπορεί να σου πούνε, έχει εξέγερση φυλακή, πήγαινε εκεί. Εξέγερση φυλακή δεν κρατάει. Κάποιε του 92-93 πότε ήταν, μια εβδομάδα ήμασταν εκεί, με βάρκε. Και δεν είχα. Τώρα όμως εδώ που είμαστε σε αυτή τη βάση της μη ενεργής, ας το πούμε, ξαφνικά δηλαδή από τα τέτοια πέρασα στον απόλυτο, να έχω απόλυτο χρόνο, και για να μην πάθω ότι μου έκανε μια κατάθλιψη και κάθομαι και κάνω τα βανοθεραπεία, το άνοιξα τη βαλίτσα και σιγά σιγά έβγαζα και έκανα, ψηφιοποιούσα. Και ενώ ήμουν αντίθετος με το Facebook, δεν είχα σελίδα στο Facebook. Και αναγκάστηκα να κάνω, αλλά ανεβάζοντας μόνο φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Είτε κάποιες παλιές, και είδα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και κάποιες που ανέβασα σε μια μουσική ομάδα, δηλαδή από το Nick Cave, το Rockaway, από το Rock in Athens. Στην αρχή μουσικά, και είδα να γίνεται και να έχω τέτοια ότι από τους διαχειριστές, φίλοι μας, ξαναανάστησε τη σελίδα μας, την τέτοια μας. Ήταν μεγάλο αυτή η ομάδα, είχε πολλά μέλη, αλλά μόλις έβαζα γινόταν χαμός και κουβέντα, αρέσει αυτό το υλικό κάπου πρέπει να το κάνουμε, αλλά μόνο στον μπλα μπλα, από πολύ κόσμο. Και συναδέλφους. Θέλω να κάνουμε λίγο, να μαζέψουμε λεφτά, να βγάλουμε τον Γιώργο ένα βιβλίο και αυτά εδώ, να το εκδώσει. Ενώ ξέρω τι υλικό είχα. Αυτά μιλάμε τώρα, άρχισα. Όταν άρχισα, είχα 200 φιλμάκια και έπρεπε να ψάξω να βρω τι έχουν. Μερικά πράγματα δεν τα θυμόμουν. Τι είχα τραβήξει. Μερικά είχα σημειωμένα πάνω, δηλαδή χρονολογία. Το συγκρότημα το καταλάβαινα, αλλά δεν ήξερα τον τόχο τον τόχο. Και μου βοήθησε πολύ ο Αλέξης Καλοπολιάς, ο Λάμπρος, από ένας τραγουδιστής, να μου πει. Ο Αλέξης. Όχι ο Λάμπρος, Παπαλέξης. Α, ωραία, ο ψηλός. Ο Χερσάρ. Ναι.
και ο Νίκος Ολιμπέρης, ένας φοιτητής μου που mm-hmm. είχε τις Μανχατάλ mm-hmm. και αυτός. Και ψάχναμε να βρούμε μετά από τι χρονιές έχει παίξει ο Πίτερ Χάμιλ, πότε ήρθε ο Dream Syndicate. Και είχα και κενά και μάθαμε ένα τελευταίο συγκρότημα που έχει μπει στη φωτογραφία, μου άρεσε κάτι ροκαμπίλια. Βρήκαμε ένα τύπο τραγουδιστή του Blue Jeans, mm-hmm. ο οποίος μας είπε ότι δεν ήμουν στον γκρουπο αυτό, αλλά επειδή έπαιζε ο αδελφός μου και αρρώστησε, πήγα, έπαιξα εγώ μπάσο χωρίς να ξέρω. Και βρήκαμε, και δεν θυμόταν το όνομα, αλλά βρήκε τον τύπο που ήταν, τον πέτυχε στη Μόσχα Μοναχό, τον τραγουδιστή. Στη Μόσχα Μοναχό. Ωραία, καλή φάση. Απίστευτα πράγματα. Οκ. Τον ροκαμπιλά έγινε στη Μόσχα Μοναχό. Εντάξει. Τι ήταν, ποια ήταν η ερώτηση. Γιατί έχω το όχι, ήταν γιατί αποφάσισες μέσα σε όλο αυτό το φαντάζομαι μεγάλο υλικό που έχεις να εκδώσεις ναι. για εκείνη την περίοδο πράγματα. Και στα είχα, δεν είχα ψηφοποιήσει 20 αρνητικά και δέχομαι ένα μήνυμα από τον ίν εκδότη μου, ο οποίος μου λέει θέλω να δω το υλικό σου για να τι με ενδιαφέρει πολύ να... Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις του περιθώριου, έτσι, ναι, ναι, εκδόσεις του περιθώριου, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Γιάννη τον Κολογό που είχε γράψει τα κοινωνικά απόβλητα. Mm-hmm. Λέω δεν είμαι έτοιμος, λέω δεν, ούτε τον τρίτο έχω κάνει το ψηφοποίηση, αλλά μου λέει τέλειωσε το και όταν είναι φέρτο μου να το δούμε για να αποφασίσουμε. Και εγώ πλακώνομαι, ψηφιοποιώ, δηλαδή το πρωί ψηφιοποιώ στο εργαστήρι, γιατί πήγαινα σελίδες, δεν ήξερα τι έχουν μέσα τα φρυμάκια. Τα έβλεπα εδώ πέρα και ανακάλυπτα και τα θεματοποιούσα, δηλαδή, άλλο τα πολιτικό, άλλο το μουσικό. Με αποτέλεσμα να πάθω από το πολύ τέτοιο, δεν έβγαινα ένα-ενάμιση μήνα, έπαθα τενοντίτιδα, μόλις τα τέλειωσα δηλαδή όλα. Και ήταν πολύ δύσκολα αρνητικά. Να φανταστείς μια εικόνα που από πανκ συναυλία, πανκ απόπτυσε τον απόγνωση του Πολυτεχνείου, που είχε πολύ λίγο φωτισμό μέσα. Τώρα να φανταστείς αίθουσα Πολυτεχνείου, στους μηχανολόγους, στον κίνη, στο άλλο. Τα φώτα μόνο. Ήταν πολύ σκοτεινό και το 7 ώρες έκανα μια φωτογραφία να τη φτιάξω. 7 ώρες. Ναι. Και έπαθα τενοντίτιδα εδώ και εδώ το γάβλιο. Από το πολύ, γιατί δούλευα και τα δυο χέρια. Mm-hmm. Τα πηγαίνω το υλικό μια φορά, είναι και ο Κολογός εκεί. Το είχα κάνει δηλαδή εξάρχεια μόνος, κατά ομάδες δηλαδή. Εξάρχεια, καράβερ, χημείο. Το είχα σπάσει 11-12 τμήματα. Και τα μουσικά σε ελληνικό, σε punk, σε alternative. Έτσι όπως είναι στο αυτό. Στο βιβλίο δηλαδή. Και βάζω, όταν το κοιτάζω μου λένε πολύ καλή δουλειά, πάμε για βιβλίο. Λέω θέλω όμως να μπουν και τα δύο κομμάτια και να συνδεθεί, δεν θέλω, θέλω να γραφτεί από άλλα παιδιά που έζησαν τα γεγονότα. Εγώ μπορώ να βρω κάποιους, αν μπορείτε να βρείτε κι εσείς, ειδικά για τα ξένα. Και έτσι ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Τους άφησα από 1500 που έχω φωτογραφίες που ψηφιοποίησα, τους άφησα γύρω στους 680. Και λέω αυτές είναι, διαλέξτε και όταν είναι κάτι την επιλογή, φωνάξτε με να δω να πάρετε και τη γνώμη μου, να πω εγώ ότι αν είμαι 100% να πω το ok ή να σας προτείνω εγώ κάτι άλλο που μου αρέσει εμένα, εγώ ξέρω ποιες μου αρέσουν. Δηλαδή. Mm-hmm. Και στο 90% έπεσαν μέσα, δηλαδή, σε αυτό που... Συμφωνήσατε, δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ήταν καλή συνεργασία στις επιλογές. και μετά άρχισε το Γαϊτανάκι το ποιοι θα γράψουν. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτοί πώς επελέγησαν, κάποιος με είπες ότι τους επέλεξες ο Κολογός που είχε ένα όνομα γενικά στο χώρο, από ό,τι μου είπε μετά, σε όποιον έλεγε, γιατί με ξέρανε εμένα από το μουσείο, mm-hmm. όποιον έλεγε ότι εσύ θες να γράψει κάτι, πώς έζησε αυτό για το τι κάνουμε ένα βιβλίο του Νικολάδη, όλοι λέμε πολύ ευχαρίστηση. Και δύο παιδιά που τους γνώρισα πριν την παρουσίαση, μου λέει, δεν ξέρεις πόσο συγκινημένος είμαι που γράψω το βιβλίο σου. Mm-hmm.
Δονόντα, εγώ τον επέλεξα. Ήθελα να γράψει, του το έλεγα πριν γίνει, όταν ετοιμαζόταν το βιβλίο, ότι ήθελα να γράψει το χημείο, μου είπε, για το χημείο έχω πει πολλά, άμα θες τίποτα άλλο, εντάξει. Και του είπα, γράψει τον Καλτεζά και δέχτηκε. Mm-hmm. Και τον Αλέξη, τον Καλοπολιά ήθελα. Mm-hmm. Και ο Καστανάρας δέχτηκε με πολύ ευχαρίστηση. Ωραία. Δεν μου είπες όμως, γιατί επέλεξες αυτή την περίοδο. Αφού έχεις κάνει, ας πούμε, και άλλα πράγματα. Και φαντάζομαι για το κέφι σου, ρε παιδί μου, πέρα από τη δουλειά σου, έχεις φωτογραφίσει και, ξέρω εγώ, δεκαετία 90, φαντάζομαι, και διάφορα. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, όλα τα όσο πλησιάζουμε προς τα τέτοια και η φωτογραφία γίνεται εύκολο, δεν πιστεύω να έχει μεγάλη αξία από εδώ και πέρα. Δηλαδή, εμείς θα μπορούμε να έχουμε πεθάνει, αλλά κάποιος που έχει τραβήξει κάτι το 18, το 20 και αυτά, δεν νομίζω να είναι. Κοιτάζω τώρα το μεταναστευτικό. Πάνω σε όλο αυτό εδώ έχουν έρθει εκατοντάδες φωτογράφοι. Εντάξει, πολύ καλή δουλειά, αλλά βγήκε ένα βιβλίο, μια έκδοση, πολύ καλή. Αλλά δεν είναι πολύ περιμένα πλέον. Mm-hmm. Αυτό είναι, αυτές οι εικόνες μπορεί να μην έχει τρέξει κανείς. Ναι. Ναι, κάποιοι αναρωτιόντουσαν πού γίνανε αυτά από το ρεπόρτερ, γιατί από το ρεπόρτερ τους στέλνανε μια μηχανή, ένα κατουάζα και ένα μπράτσο φλάς, με φλάς. Εγώ δεν έχω φλάς εδώ. Mm-hmm. Μόνο στη γενιά του χάου, στο Σατέι Εγάλεο, και μέσα στον πήγα σου που δεν είχε καθόλου, πως δεν λειτουργούσε το μηχανή χωρίς φλάς. Mm-hmm. Μόνο εκεί έβαλα. Αλλά ήθελα να τα αποτυπώσω αυτά, γι' αυτό. Είμαι κατά του φλάς, ποτέ και στο ρεπορτάζ που δουλεύω χωρίς φλάς. Mm-hmm. Απλώς τώρα είναι τα τεχνικά μέσα των μηχανών σου δίνουν τέτοια δυνατότητα που μπορείς να τραβήξεις και 5.000 άζα. Δηλαδή. Mm-hmm. Τα 100 που είχα εγώ τώρα πήγαν 5.000. Mm-hmm. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Ναι. Δηλαδή η δικιά μου τραβάει 5.000 και δεν έχει θόρυβο. Δηλαδή δεν έχει κόκκο. Σηκώνει, δεν έχει κόκκο. Mm-hmm. Δεν το χρησιμοποιώ. Είναι χρειάζεται το φλάσ. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Και όσον αφορά το γιατί τώρα. Και αυτό συγκυρία σου είπα, είναι το σκεπτόμουν, έκατσε τώρα, έκατσε που το είδαν τη δουλειά μου η εκδότης, μπορούσε να μην γίνει δηλαδή. Mm-hmm. Μπορεί να μην έμπαινα καν στο Facebook, δεν ξέρω, πολλά μπορεί. Mm-hmm. Αλλά επιθυμία μου να αυτά κάποτε να τα εκδώσω υπήρχε πολύ καιρό πριν. Mm-hmm. Και επειδή πέρασε και πολύς καιρός, όχι τώρα επειδή είναι τώρα της μόδας η ATL και αυτά εδώ, mm-hmm. Πέρασε πολύ καιρό από τότε και αρχίζει πλέον να πηγαίνει στο τέτοιο του ντοκουμέντου αυτό. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι μου το ζητάνε, δηλαδή να το βάλουν σαν ντοκουμέντο. Mm-hmm. Αρχείο, δηλαδή, στο αρχείο. Mm-hmm. Σε αρχαιοθήκες να μπει δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί είναι αρκετά χρόνια, έχουν 33 χρόνια. Βέβαια, είναι πολλά χρόνια. Στο εξώφυλλο του βιβλίου γράφει φωτογραφίζοντας την άγρια πλευρά της δεκαετίας του 80. Mm. Και θέλω να μου πεις, τι περιλάμβανε κατά τη γνώμη σου αυτή η πλευρά και τι χαρακτηρίζεται ως άγρια. Η πλευρά αυτή, εκείνη η δεκαετία μετά 83-84, μετά την αλλαγή του Πασόκ που έκανα δηλαδή, που έφερε ένα άλλο αέρα. Mm. Γιατί μέχρι τότε και στην κυβέρνηση Καραμαλή τα ψήγματα της δικτατορίας υπήρχαν. Εγώ το βίωσα δηλαδή στο σχολείο μου. Mm. Που μέχρι τα 17 μου η ηλικιάρχησα ήταν θεολόγος και έβαζε τον γυμναστή να βγαίνει τα βράδια και να γράφει και να, την άλλη μέρα υποβολές και τέτοια. Και σε επαρχία δεν είχε έρθει δηλαδή η λεγόμενη δημοκρατία ακόμα. Είχαμε ψήγματα δικτατορίας. Και μετά το 81 που άρχισε να πνέει ένας άλλος αέρας και έγιναν τα πρώτα έτσι, ανοίγματα αντινομιμοποίηση της εθνικής αντίστασης, των αντιστασιακών, άρχισε άλλος να διαβάζει καλά κανονικά την εφημερίδα του. 2-3 χρόνια κράτησε αυτό. Άρχισα και λίγο να αναπτύσσεται από άποψη ότι αυξήθηκαν μισθοί και να δημιουργείται και η τάξη μεσοαστική τότε. Mm-hmm. Πολλά παιδιά τέτοιων οικογενειών που βλέπαν, το γράφει και κάποιο στο βιβλίο, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω Κολογός. Κολογός, που βλέπαν ότι αν έρχεται και τους προοριζόταν για να αναλάβουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, να βγουν να
να μπουν μέσα να οικονομήσουν, αντιστάθηκαν. Και η αντίσταση έγινε, από τα, έγινε περιφερειακή, όπως έλεγε ο Μάο, που ξεκινήσουν τα χωριά να καταλάβουν, από περιφέρειες. Δηλαδή, θυμάμαι από, είχε μια μεγάλη ομάδα που ξεσμαζευόταν πιτσιρικάδες στο Γαλάτσι, Χαλάνδρη είχε μεγάλη, οι οποίοι και μετά το 84 που έγινε η αναβάθμιση της Πλάκας, συνέρεψαν στα Εξάρχεια. Και στα Εξάρχεια έγινε ένα μπαμ τότε. Εμείς σαν τότε είχαμε κάνει τις εσπυρώσεις, δηλαδή που είχαν διαλυθεί όλες οι σάκας αριστεράς οργανώσεις και αναρχικοί αυτόνομοι, μπήκαμε και κάναμε τις εσπυρώσεις σε κάθε σχολή. Είχαμε καταλάβει το κάτω μέρος της πλατείας, οι αναρχικοί είχαν το τσάκ και πάνω. Και οι διάφοροι μέχρι αγανακτισμένοι πολίτες προς τη Μαρονίτα από εκείνη την πλευρά. Και ήταν χωροταξικά έτσι η διαμορφωμένη πλατεία, αλλά εμείς τα δύο, η κάτω πλευρά εννοώ που είναι το Πύργου τώρα από εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε τον καπενέο τον Κώστα, οι άλλοι είχαν το Τσάκ, το Ρούσο, αλλά δεν ήταν πολύ καλή συνύπαρξη. Και όταν ήρθαν οι πάνκιδες στην πλατεία, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι, εντάξει, είχε πάρει ένα άλλο χρώμα και μορφή, είχε γίνει και πιο άγρια, χωρίς να είχε αντιπαλότητες, ούτε πλακόμους, δεν θυμάμαι εγώ πλακόμους. Ναι. Που κάπου, κάποιο διάστημα τώρα εδώ πέρα, τελευταία που έχει μπει κάθε καρδιά σκαρίδι στην πλατεία, γίνονται διάφορα. Και με έντονη πολιτικοποίηση αυτά τα άτομα. Πιτσιρικάδες ήταν, αλλά είχαν την μέσα τους, τι να σου πω, οργή, μεγάλη οργή, ναι. Με τους πάνκιδες λέμε τώρα. Όλος ο χώρος, ειδικά αυτά που ήταν στα μουσικά κομμάτια, ασχολούνταν δηλαδή και πάνκρο, καμπύλια. Και η αφορμή δόθηκε από την... Από μια μέρα που ήρθε ο Χοχτούλας, πώς λεγόταν, με ό,τι λεγό, που τους είπε διαλυθείτε σύρος, αλλιώς θα διαλύσουμε. Και τους αναγκάσταν με το κυνηγητό να κάνουν στο χημείο, το οποίο θεωρώ κομβικό σημείο μετέπειτα για την εξέλιξη όλου αυτού του χώρου και του κινήματος. Ήταν πολύ σοβαρό. Εκεί έδειξαν δηλαδή τις αντιστάσεις τους και δεν είναι τυχαίο ότι μια χούφτα αναρχική ζήλεψαν το κράτος και την καταστολή που έλεγαν δηλαδή. Το σύνθημα. Το σύνθημα, ναι. Και είχε μεγάλη συμπαράσταση τότε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο να πεις ήταν κλεισμένα τα άτομα μέσα. Η Αγναβαρούν και κάτω είχε κάθε μέρα 400-500 άτομα. Συμπαράσταση. Εντάξει, κοιτούσαν, αλλά ήταν εκεί σαν να λέγανε ότι είμαστε και εμείς μαζί σας. Και έστειλαν ο Γεωργακάκης τους με ατζίδες και ξαφνικά έβλεπαν να αρπάζουν κόσμο από εκείνο το... Από τους παρατηρούντες. Ναι, ναι. Ή τους άλλους δεν μπορούσαν, ήταν μετά τα πράγματα, ήταν προεκλογική περίοδο, φοβόντουσαν τέτοια, τους είχαν, φοβόντουσαν τα χημικά που είχαν μέσα και θέλανε να λήξει πάση θυσία ανέμακτα. Τα κείμενα του βιβλίου συμπληρώνουν τις φωτογραφίες ή το αντίστροφο? Πώς... Ναι, εγώ τα έχω βρει πολύ δυνατά τα κείμενα. Και δώσαν νομίζω τον καλύτερο εαυτό τους όλα τα παιδιά. Γιατί ο καθένας που όταν αναλάβαινε το ένα θέμα, το να γράψει για κάτι, είχε ήδη τις φωτογραφίες. Βάσει των φωτογραφιών έκανε. Και αποτύπωσαν πολύ καλά αυτή την... Την εποχή. Την εποχή και το θέμα που είχαν αναλάβει τα παιδιά. Με παρικίνες συγκίνησαν δηλαδή, που με ξέραν δηλαδή, ότι κάποιοι που γράψαν, κάποιοι φίλοι που το γράφουν και με επιστημονικό τρόπο. Από ό,τι ακούω, ακόμα και οι μαμάδες των παιδιών που το παίρνουν, το διαβάζουν το βιβλίο και είναι ευχαριστημένοι. Ωραία. Δηλαδή χθες βρήκα μια φίλη μου που ήταν στα μουσικά τέτοια δηλαδή, δικηγόρος τώρα, και μου είπε ότι το διάβασε και η μάνα μου και έπαθε πλάκα. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ήσουν μέσα στη δίνη αυτών των γεγονότων για να τα φωτογραφίσεις όλα αυτά. Πώς είχες καταφέρει να βρίσκεσαι σχεδόν παντού,
Δηλαδή και στα γεγονότα, και στα μουσικά γεγονότα, και στο χημείο, και στις οδομαχίες. Και, δηλαδή είναι σαν να είσαι πανταχού παρόν. Και πώς είχες καταφέρει να εντός αγωγικών να ενσωματωθείς μες στους ανθρώπους που φωτογράφιζες. Δηλαδή, εντάξει, μου είπες πριν ότι ήσασταν σχεδόν μια παρέα, οπότε προφανώς γι' αυτό φαντάζομαι ότι υπήρχε και εμπιστοσύνη, γιατί αυτό το κλίμα μετά κάποια στιγμή άλλαξε. Ναι, ναι. Θες να μου πεις ναι, λίγο. Είμαστε μια παρέα, αυτό που είπες. Στα μουσικά με φωνάζανε και οι ίδιοι, δεν ήταν. Δηλαδή πήγαινα στον Πίγασο που τον είχαμε σαν στέκη και ξέραμε ότι εσύ μου έλεγε ο Λάμπρος θα παίξω εκεί, άμα θέλεις έλα. Δεν υπήρχαν φωτογράφοι, δηλαδή μόνο εγώ τότε τράβαγα σχεδόν. Και ο Τουρκοβασίλης μέχρι το 84 μετά, τελευταία φορά τον είδα στη γενιά του Χάους που έβγαλε δηλαδή. Ή μου λέγανε ο Θοδωρής, τη γενιά βγάζω ένα δίσκο. Από που τους είχα βγάλει στο γενικό, με φώναξαν κάτω στο τέλειο γάλα. Τι έκανα, ήταν τρεις πολλά γκρουπάκια, αλλά εγώ διάλεξα να πάω λίγο στα πάνω που ήταν έξω και... Και... τα πιο πολλά γινόταν με... Δεν είχαμε τηλέφωνα τότε, με μπλα μπλα. Παίζουμε και στον Πίγασο, ή στον Πίγασο μαθαίναμε που παίζουν και ποιοι, σε ποια άλλες εκτός από το κέντρο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν παίξει Παπάγου, Πολυτεχνείο, πάνω στο Πολυτεχνείο το πάνω, mm-hmm. στο κάτω, ναι, στο Πολυτεχνιούπολη, στο Πολύτεχνο πολλά, mm-hmm. ένα θέατρο στη Μαυρομιχάλη που γινόταν δηλώσεις. Δεν υπήρχαν πολλά στέκια. Τα πιο πολλά συγκροτήματα τα έχω τραβήξει κάτω στα φεστιβάλ του Σούριου, της νεολαίας τότε του εσωτερικού, του εσωτερικού που μάζευε όλα, σχεδόν περάσαν από εκεί τα γκρουπάκια και ελληνικό ροκ και ξένα συγκροτήματα. Ωραία. Και, γιατί τους έδινε βήμα για να εκφραστούν. Ναι, και είχε γίνει μια πολύ μεγάλη... δεν ξέρω, 84-85 και τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη μουσική κίνηση σε όλα τα είδη. Ναι. Αλλά τότε ήταν και πολύ δύσκολο τότε να ασχοληθείς με... Γιατί εντάξει, τα πρώτα χρόνια νεοπλουτισμού ήταν, δεν ήταν να πεις ότι ήταν πολλά, να έχουν οι γονείς λεφτά για να στέλνουν τον άλλον για όργανα να μάθει. Mm-hmm. Οργασμός, mm-hmm. μουσικός. Για πες μου όμως, πώς είχες καταφέρει να βρίσκεις σχεδόν παντού? Είναι σαν είχα το μηχανάκι παντού. Και ήμουν τρολαμένος. Είναι απλό. Απλό. Okay. Όταν έχεις αυτή την τρέλα και το μικρόβιο μέσα σου και ήταν τα πρώτα χρόνια και δεν με νοιάζει ούτε κούραση ούτε τίποτα. Δηλαδή εγώ το τράβαγα, μπαινα, το εμφάνιζα στο θάλαμο φωτογραφίες, πάρε ρε εσύ, πάρε ρε Βαγγέλη, πάρε για σένα, ούτε το κόστος, μου φαίνεται μπορεί να μου δίναν το κόστος του χαρτιού. Πήγαινα στην Ελληνική, πήγαινα στην εφημερίδα Έδινα, στο Κομβόι, σε εναλλακτικά μέσα που υπήρχαν τότε. Εμπορικά πουθενά. Ναι. Δηλαδή και αυτά τα άδεινα, όχι να μου πεις. Ναι. Μου φαίνεται η Ελληνική μου δίνε τα τυπώματα, τα τυπωτικά. Αλλά έκανα την κάβλα μου. Ναι, με αυτό έχει σημασία. Ναι. Τρελή, δηλαδή την νοσταλγώ πολύ αυτή την περίοδο. Όχι δηλαδή, όχι νοσταλγικά, την νοσταλγώ με τρέλα. Και θέλω πολύ πάλι να ξανακάνω το θάλαμο. Μέσα αυτές τις καταγραφές που έκανες με τα γεγονότα του χημείου, υπήρχαν στιγμές που φοβήθηκες? Ναι, και φοβήθηκα και έφαγα και πέτρες. Εντάξει, δεν είναι πτέσματα είναι αυτά όλα και είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να είσαι εκεί σε μία μάχη, παίρνεις και το ρίσκο ότι θα έχει και... Μπορεί να έχει και συνέπειες. Ναι. Εντάξει. Τότε δεν υπήρχαν μολότερ και αυτά. Οι μάχες γινόταν σώμα με σώμα και με πέτρες μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή η πλευρά η μία είχε το μακρύκανο δακρυγόνο στο ρυθμό πάμε. Αλλά πολύ, όχι σε τέτοια συχνότητα που γίνεται τώρα. Mm-hmm. Με χθες το βράδυ μετά το άνω βγήκα έξω και χωρίς να γίνεται τίποτε όλα τα εξάρχεια κλαίγανε. Μέσα στα δακρυγόνα. Ναι, και δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω, λέω τώρα παιδιά τι είναι, πότε έγινε, λίγο πριν λίγο. Γιατί έγινε, ησυχία. Ψυχή στα εξάρχη. Ναι. Και τα μάτια μου, ακόμα και τώρα πήγα να λουστώ και είχα
Και είναι ένα καινούριο τέτοιο πέρα πέραν, ένα καινούριο ακριβώ. Αυτό δεν το είχα γευτεί εγώ. Γιατί έχω γευτεί πάρα πολλά και δεν ξέρω στην υγεία μου πόσο έχουν. Ναι. Έχω γευτεί τώρα και το 6, το 7 με τα φοιτητικά πάρα πολλά. Και μία το 14 πέντε με χάσει τη ζωή μου που με ψεκάσανε. Ξεπαφήσανε. Ναι. Δηλαδή μια ταχυκαρδία και... Δεν έβλεπα για πολλή ώρα και είχα καεί όλη αυτή την πλευρά μου τα πράγματα καμένα. Ναι, αλλά για ποιο κόλλησα πάλι. Όχι, όχι, σε ρώτησαν πριν στιγμές που φοβήθηκες μέσα σε αυτή την... Την πρώτη, στο πρώτο χημείο ήμουν πολύ κοντά στην... μόλις καταλάβαν το χημείο τα παιδιά, ήμουν στη φάση που γίνεται μια επίθεση σε γραφείο του Πασόκ με... μεγάλο τραχαλιτό αστυνομικών, τότε δεν φορούσαν μπότες και αυτά, φορούσαν τα παπούτσια και κάνα κρακ, 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 τρέχαν. Αλλά ταυτόχρονα στην χαριλότερη κούπη γίνεται ταυτόχρονα τα σκαλάκια ντουτ και των με ξύλα των παιδιών και εγκλωβίζεται με πέτρες και διάφορα δακρυγόνα και εγκλωβίζεται η δημιουργία σε ένα κενό και γίνεται μια δραμάχη 5 λεπτά εκεί πέρα. Όπου εκεί πέρα αυτό το πράγμα δεν το αποτύπωσα γιατί είχα ένα φιλμάκι και είχα τραβήξει την τελευταία μου καρέ την ώρα που τρέχουν οι αστυνομικοί. Δεν είχα υπολογίσει ότι ήταν τέλειο το φιλμ, δεν είχα άλλο. Και βλέπω όλο αυτό το σκηνικό, 5 λεπτά μπαμπαμπα που μπορούν να σου παίρνουν ασπίδες και αυτά εδώ και να φεύγουν οι άλλοι πίσω και δεν μπορούσα να το τραβήξω και είχα τρελαθεί. Και πολλή πέτρα στην... πέτρα στο πόδι στις μάχες τις πιο σκληρές που έχω δει δηλαδή στην Πατησίων στην τριήμερη κατάληψη του Πολυτεχνείου όχι του χημείου μετά από τη δολοφονία του Καλτεζά που έγινε μια κατάληψη που μέσα ήταν αυτή που υποτίθεται που κουβεντιάζα και έξω στην Πατησίων ένα ποτάμι σε συγκρούσεις όλη τη νύχτα δηλαδή. Εκεί και νερό από άβρες και πέτρα. Αλλά ναι, τότε δεν είχε τόσο το τιμό, αλλά το δεν ήταν δεδομένο πολύ. Εκείνη την περίοδο που τράβηξες εσύ αυτές τις φωτογραφίες, είχες ποτέ κρούση από την αστυνομία ότι πες μας, αν ξέρεις κάποιον, δώσε μας. Όχι. Απέναντι... Τώρα δεν ξέρω αν το υλικό μου, δηλαδή, μέσω... Δεν νομίζω, επειδή το έδινα σε καλά χέρια, δεν νομίζω να έχει πέσει πουθενά τελικά. Όχι, δεν είναι αυτό. Ενώ αν εσένα σε ενόχλησε. Όχι. Μόνο σαν από το ρεπόρτερ με πονάξαν σε κάτι ΕΔΕ που ήμουν παρόν σε κάτι ξυλοδαρμού σε έναν αδέρφο μου. Ναι. Τίποτα. Στάση της αστυνομίας απέναντι σε σένα ή και σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι σε μένα ειδικά. Το θέμα είναι ότι άμα σε βρουν μόνο σου σε ένα γεγονός που δεν θέλουν να καταγραφεί, σε χτυπάνε. Δεν είναι το θέμα αν ήμουν εγώ ή κάποιος άλλος. Δηλαδή σε μια συναυλία, μια κλομπιά άγρια στην πλάτη, έπαθα σε μια συναυλία, δεν θυμάμαι πια, στο Λυκαβητό, ξεκάρποτη δηλαδή, που γινόταν επεισόδια έξω από το τέτοιο. Και που έβγαλα μηχάνη και φωτογράφηση και μου άρεσε να δω. Δεν έχω νιώσει μέχρι τώρα ούτε χτυπήματα έχω φάει δηλαδή, αλλά να έρθει κάποιος να μου απειλήσει, δώσ' μου το φίλο και αυτά, όχι. Όχι. Μέσα σε όλη αυτή την καταγραφή των αυτών των γεγονότων υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι ήσουν κι εσύ, πώς να σου πω, μέρος αυτών των γεγονότων. Ναι, φυσικά, αν δεν υπήρχε δεν θα ήμουν εκεί. Δηλαδή μου εννοώ ότι μπορεί κάποιος να μπορεί να αποσπάται από αυτό και να λέει εγώ σε αυτά τα πράγματα προσπαθούσα να περάσω παρατήρητος. Ξέραν ότι είμαι εκεί, αλλά δεν ήθελα να τους πω έλα ρε φίλε κάνε αυτό, καστήσε μου έτσι, είσαι εδώ πράγμα. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω πάνω, όλο μου το υλικό είναι αυθόρμητο. Καμιά στημένη φωτογραφία και δεν μου κατά το στημένο δηλαδή. Ναι. Μία έχω βγάλει το Βαγγέλη που περνούσε εκεί και μ' άρεσε το φωτισμό και έτσι. Του λέω Βαγγέλη, για κοίτα με λίγο. Και μία εικόνα. Λέω παιδί, δεν τη χρησιμοποιώ. Την έχω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξωδυναμική είναι. Όλες οι άλλες είναι καθαρά. Τώρα συναυλίες δεν μπορείς να κάνεις. Την ώρα του live τραβάς. Ναι, δεν είναι. Αλλά στα γεγονότα δεν έχω. Ωραία.
Μιας και το είπαμε αυτό, τώρα θα μας ρωτήσω το εξής. Είπες, και εντάξει, λογικό είναι ότι η παρουσία σου στα γεγονότα ήταν γνωστή, ότι θα είναι και ο Νικολαίδης, ξέρω εγώ, εκεί. Θα τραβάει. Ή σε βλέπανε. Ναι, με βλέπανε. Δεν, ναι, εντάξει, δεν κλείνανε να το πούμε. Πιστεύεις όμως ότι η παρουσία ενός φωτογράφου ή πώς να το πω τώρα, η αίσθηση κάποιου που λαμβάνει μέρος σε κάτι, ότι υπάρχει κάποιος... Αν επηρεάζει. Ναι, αν επηρεάζει τον ίδιο. Από κλασική ερώτηση. Τον ίδιο αν επηρεάζει ή να επηρεάζει την εξέλιξη του γεγονότος. Άμα επηρεάζει τον ίδιο, θα επηρεάσει και την εξέλιξη του γεγονότος. Δηλαδή εννοώ ότι, κατάλαβα το λέω, ότι μέσα σε αυτό το πράγμα, πώς βλέπεις, παιδί μου, ανθρώπους, ας πούμε, στον δρόμο που όπως πηγαίνουν ξαφνικά τους πιάνει μια κάμερα και πάνε να τους ρωτήσει κάτι και αλλάζουν εντελώς. Τι αλλάζουν? Αλλάζουν. Αλλάζει η φάτσα τους. Ναι. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν εννοώ ότι είναι ακριβώς το ίδιο, απλά λέω ότι... Όχι, τώρα τελευταία όλοι έρχονται σε ρωτάνε ποιο κανάλι είσαι και δεν τρελαίνονται να μπουν τώρα, δηλαδή, σαν τρελή κάνουν. Δηλαδή. Ειδικά όσοι είναι σε συνδικαλιστές και αυτοί χώνονται σαν το Μιτσάρα. Δηλαδή. Δεν είναι, δηλαδή. Σπάνια βλέπεις κόσμο να αποφεύγει την κάμερα. Ναι. Αλλά τότε τουλάχιστον, ας πούμε, στην καταγραφή αυτών των γεγονότων και των ανθρώπων που συμμετείχαν, υπάρχει περίπτωση να επηρεάζονταν από τη γνώση της ύπαρξής σου ή ότι υπάρχει κάποιος εκεί που μπορεί να μας τραβάει? Δεν νομίζω τότε. Δεν νομίζω, γιατί λειτουργούσα έτσι που μπορεί να μην καταλάβαιναν. Και όταν είσαι σε τέτοιες φάσεις, η αδρεναλίνη δεν σ' αφήνει να έχεις τι γίνεται γύρω σου. Δηλαδή, εγώ νομίζω στα σπασίματα που μπορεί, δηλαδή, σε έναν κόσμο 1000 ατόμων, άμα ήξερα εγώ 10 άτομα, μπορεί τα 500 να μην με ξέρανε. Και στην περίπτωση στη μέρα που τις δολοφονίες του Καρτεζά που σπάσαν όλες τις τράπεζες και έχω εικόνες, δηλαδή, από πάνω μέχρι κάτω, κάποιοι μπορούσαν να μην, αλλά έκανα τέτοιο να είμαι παρατήρητος. Δεν αναβεπλάς. Αυτό που μου δηλαδή τότε αν έλαβε πλάσκια, δεν έλεγα εδώ στο πλάδι, εδώ στη μηχανή και τέτοια. Ναι. Από άλλους δηλαδή. Εγώ σαν ούτε καταλάβαιναν. Μπορούσαμε να περάσουμε δηλαδή και διαδηλωτή. Δεν τραβούσα τη φωτογραφία που κατέβαζε άλλο στη Τζαμαρία και να μην... Αυτό ήταν το θέμα, να περνάς απαρατήρητος. Τώρα το πώς επηρεάζει είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γενικά, όχι μόνο για το θέμα το. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι. Έχει να κάνει και με το θέαμα του πράγματος. Ναι. Νομίζω. Εντάξει, εγώ είμαι μισός-μισός. Επηρεάζει πολύ. Κάποιες φωτογραφίες, αν δεν ήταν φωτογράφος, δεν θα άλλαζε όλους της ιστορίας. Κάποιες άλλες. Ειδικά αυτή στο. Η ψυχρό εκτέλεση του Βιεντικόκ μπορεί ο άλλος να μην το σκότωνε αν ήταν φωτογράφος. Είναι, ναι. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα δηλαδή. Όταν προπατάς σήμερα τους ίδιους δρόμους που κατέγραφες τότε και τους προπατάς σήμερα, πώς τους σκέφτεσαι σήμερα σε σχέση με τη δεκαετία του 80? Από ποια άποψη δηλαδή? Και σαν. Τι νιώθω. Ναι, πώς νιώθεις, τι συναισθήματα έχεις? Κοίτα, τα Εξάρχεια είναι αγαπημένη μου περιοχή. Δηλαδή έμενα πολλά χρόνια σαν φοιτητής, έφυγα, αλλά πάντα είμαι στην καρδιά μου. Δηλαδή έχω ζήσει τις καλύτερες καταστάσεις και τα καλύτερα. Πολύ έντονα πράγματα. Και σαν χώρους έκφρασης και. Δεν ξέρω, περνάω και τρελαίνομαι με τα γκράφιτι. Είναι τι πράγμα είναι οι εκθέσεις και τέτοια. Δηλαδή, αν έρθεις στα Εξάρχεια και κάνεις βόλτα εκεί, βλέπεις την πιο ωραία παγκόσμια έκθεση. Δηλαδή. Και οι δρόμοι που είναι φωτισμένοι έτσι χαμηλά, το βράδυ ειδικά, που μου αρέσει εμένα το μικρό, το σκοτεινό, το μισοσκοτεινό τέτοιο. Ωραία. Νιώθω νοσταλγία, νιώθω για εκείνα τα. Για εκείνες σημαντικές περιόδους που τις θεωρώ πιο σημαντικές, δηλαδή τα φοιτητικά μου το 79, 80,
78-80 και το 84-87 είναι δύο περίοδοι που είναι πολύ χαραγμένοι μέσα. Mm-hmm. Και δεν πιστεύω να τις ξαναζήσουμε. Νεολαία τώρα, τότε στα αμφιθέατρα εμείς συνελέψεις ήμασταν 3.000, στα μαθήματα άδειες οι αίθουσες και τώρα βλέπεις, είχα πάει μια φορά στην προσωπική και έγινε μάχη ποιος θα μπει πρώτος να πιάσει θέση στο μάθημα. Ναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ και ναι. Ναι. Θεωρείς ότι η φωτογραφία ως τέχνη, τώρα είναι και λίγο, δεν ξέρω αυτή η ερώτηση, τόσο θα την κάνω εγώ, είναι μια πολιτική τέχνη ή μπορεί να γίνει μια πολιτική τέχνη, δηλαδή να υπηρετήσει σκοπούς τέτοιους ή ακόμα και μια χαζή φωτογραφία. Ενώ που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο περιεχόμενο, είναι και αυτό πολιτική. Ενώ ας πούμε φωτογράφου, το τι θα θελήσει να φωτογραφίσει και τι κάνει τελικά. Ναι, τώρα μιλάμε για κοινωνική, ο ρόλος της φωτογραφίας στην κοινωνία μιλάμε. Mm. Δεν μιλάμε για φωτογραφία που χάζουμε έξω, πίση νεκρή ή αφαιρετικά πράγματα. Όχι, αλλά οι επιλογές μας έχουν να κάνουν με την... πώς βλέπουμε με τα πράγματα. Βέβαια. Και τι θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Το πού θα πας και τι θα φωτογραφίσεις, σου λέω, εξαρτάται από τον. Σου το έχω πει και πριν. Εξαρτάται από όλα τα βιώματά σου, όλα τα. Το τι κουβαλάς μέσα σου. Mm-hmm. Εγώ αν δεν τα είχα αυτά, μπορεί να μην ήμουν. Τραγούσα τώρα κολόνες του Παρθενώνα, τέτοια πράγματα. Να έκανα μόδα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Δηλαδή και στο ρεπορτάζ που είχα, που είναι πολλές μορφές, έχει πολιτικό τέτοιο. Εντάξει, έκανα πολύ πολιτικό, παραπολιτικό έκανα πιο πολύ. Παραπολιτικό, εννοώντας. Εννοώ, δηλαδή πήγα στο πολιτικό και δεν με ενδιαφέρει ο πολιτικός, με ενδιαφέρει ο κρυμμάτης, ξέρεις τώρα. Ναι. Ναι, και στόλιζα το ποντίκι της φωτογραφίας. Και μου άρεσε πολύ το ελεύθερο, δεν μπορούσα να, ούτε αθλητικό, ούτε, έχει πολλές, το ρεπορτάζ έχει πάρα πολλές να ασχοληθείς. Στο ελεύθερο και φωτογραφία δρόμου πιο πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι έχει να προσφέρει το βιβλίο να πει σε κάποιον που είναι 18-20 ετών σήμερα, 25 και τι σε κάποιον που έχει ζήσει κάποια από τα γεγονότα που καταγράφονται. Ναι. Να προσφέρει, κατάλαβες. Από την παρουσίαση που έκανα, είδα που ήταν σαν ένα reunion και... Εντάξει, βρεθήκα ένα άτομο μετά από 30 χρόνια και εγώ βρήκα άτομα μετά από 30 χρόνια. Και τώρα την Παρασκευή που είναι στον τέτοιο μου έχουν πει θα έρθουν και άτομα κι άλλα που έχουν εδώ 40 χρόνια. Εντάξει, καλό είναι να βρισκόμαστε, να λέμε. Οι πιο πολλοί έχουν πάει αλλού, οικογένειες. Μπορεί και ιδεολογικά να μην είμαστε ακόμα όπως ήμασταν τότε. Ή να, άμα τους πεις, μπορεί να σου πω άντε ρε μαλάκα, έμεινες εσύ ακόμα και η κόρη μου. Είναι το κλασικό. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, από εκεί το χρόνο είναι πολύ μετρημένα άτομα έχουν μείνει. Δεν ξέρω, άλλοι έχουν φύγει επαρχία, δεν ξέρω τι κάνουν. Όχι, δεν μπορώ να σου πω αν είχαν μετρημένα, γιατί μπορεί να έχουν φύγει πολύ έξω στην επαρχία, γύρισαν. Ναι. Δεν θέλω όμως να μπει σε στυλ, ειδικά για τους μεγάλους, σε στυλ νοσταλγίας και να λέμε τι ωραία χρόνια περάσαμε και θέλω να μας γίνει και μάθημα. Να ζούμε γιατί η πραγματικότητα τρέχει και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα την οποία και αυτό το πράγμα πρέπει να το μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας, στα παιδιά των παιδιών μας για να δουν, να γνωρίζουν πώς ήταν εκείνα τα χρόνια. Μετά από στερήσεις πώς τα βιώναμε. Τώρα είναι εύκολο όλο για την νεολαία. Μετά από ένα διάστημα τώρα έχει ζήσει λίγο με πολύ, έχει πάρει πάρα πολλά επόδια από αυτή την πλαστή ευημερία που υπήρχε, την ιδανική. Ξένες γλώσσες, χρήση υπολογιστών, εγώ τα παιδιά μου τρελαίνομαι με αυτές τις γνώσεις που έχουν. Πιάνα, μουσικές, σφουγγάρια, έχουν τεράστιες γνώσεις τα ενεργά σήμερα, αλλά μπορεί δεν ξέρω να την διοχετεύουν, είναι κολλημένα στο όλη τη μέρα. Ακόμα και συναυλία που πάω με την κόρη μου, βλέπω όλη τη μέρα είναι στη συναυλία ακόμα που είναι πάντα να διασκεδάσει το παιδί μου. Είναι τι μήνυμα, τι έγραψε ο άλλος, τι έκανε ο άλλος. Δεν το κρίνω αυτό το ρημάδι.
Τίποτα, στα λεωφορεία, στο δρόμο που με τη μηχανή, κοντεύω να το ασκώνω, περνάει το δρόμο, περνάει, είναι έτοιμο, αν δεν πατήσω χρόνο να μπορούσα να τον, να τον πάρω, δεν το έχει καταλάβει τι έχει γίνει και προχωράει. Ναι. Άρα στα παιδιά της ηλικίας, στα παιδιά, ναι, μπορεί να δώσει μερικά πράγματα μιας νεολαίας που ενώ δεν τα έχει όλα, δεν ζητούσε τίποτα άλλο παρά το... να ζει σε μια ανθρώπινη πόλη, να μην υπάρχει αδικία, να μην υπάρχει εξευτελισμός της προσωπικότητας. Mm-hmm. Ακόμα και οι φεμινίστρες, αυτό που κάναν στην πλατεία ήταν πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη. Yeah. Το ακατόρθωτο, δεν μπορούσες με τέτοιο να πας να σπάσεις αποκλεισμό ή που έκανε ο Βαρδής ο Τσουρής. Ήταν ηρωική πράξη αυτό για μένα. Mm-hmm. Γι' αυτό το αφιερώνω σε αυτόν τον βιβλίο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Εκτός όλων των άλλων, κυρίως το αφαιρώνεις και το γράφεις στον άνθρωπο με κεφαλαία. Ναι. Ο Τσουρίς ήταν γιατί είχε και συνέχεια. Πήγα στα Χανιά, λίγο τον είδα για κάποιες διακοπές και μάθανα συνέχεια νέα του. Mm-hmm. Και από άτομα που ήταν στο χημείο δηλαδή. Και τελευταία που ήταν ακόμα στα δύο χρόνια με τον καρκίνο, ακόμα ήταν στους αγώνες. Mm-hmm. Δεν το άπησε το πράγμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχει γίνει στην περιοχή αξιοσέβαστος. Mm. Ακόμα και που πέθανε τώρα, μου στείλανε να έχει γίνει μια ομάδα φίλων του Τσουρί και μου παρακάλεσαν το γραφείο που την έχω, δηλαδή μου φαίνεται εγώ πρέπει να την έχω μόνο ή κάποιος άλλος που είναι πάνω στο άγαλμα, θα την βάλουν μπροστά στο βιβλίο το οποίο θα διανύμουν δωρεάν στον χρόνο της, πάνω στον χρόνο της μήνης. Mm. Και μου είπαν να κατέβω και κάτω, να θα πάω να τους βρω δηλαδή αυτούς. Και τους έδωσα τρία καρέ τον είχα, το ένα το καρέ έβλασε στο MSS. Έχετε και τα δικαιώματα. Mm-hmm. Και με ευχαρίστησαν. Η άλλη ομορφιά της πλατείας ήταν αυτά τα οι άνθρωποι κοσμήματα που υπήρχαν. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε ο Γυαλινάς, ένας πολύ θεωρητικός. Εν το οποίο το χάσαμε, εντάξει, έδωσε τέλος μόνος στη ζωή του. Υπήρχαν πολλές κουβέντες με Κωνσταντινίδη, τη Σίλβια, Μπουκετσίδη, πολύ πράγμα δηλαδή. Τότε η αναρχία ήταν στο θεωρητικό στάδιο. Και είχαμε και τη Γόγου και τον Άσημο που τη λάμπρυναν την πλατεία. Και τον Ρέτσο, τον Άρη, τον Ρέτσο. Και με πλησίασε εγώ μια φορά, θέλω κάποιες φωτογραφίες βάζω στους απόντες και ήθελα αν μπορούσαμε να βάλω κάποιες, λέω ναι. Και μου λέει οι φέρτες μου, μένω 3 Σεπτεμβρίου με τότε και πήγα στο σπίτι της, σε ένα άδειο σπίτι, καθίσαμε, δεν ήταν στα καλά της ότι είχε με την Μυρτώ, μου λέει γιατί δεν είναι. Και συνεργαστήκαμε. Ήταν πίστευτη τύπησα. Και μου λέει, διαλέγω αυτές, από πιο πολύ διάλεξα από Καρτεζά. Από τότε τις μέρες, δηλαδή τα σπασίματα, το δόπραγμα με το αμάξι κάτω στον Πατησίων. Θέλω να μου πεις λίγο αυτό που ανέφερες πριν, ότι για αυτούς τους ανθρώπους που λάμπριναν την πλατεία, πώς το εννοείς ότι λάμπριναν. Είτε για τον Άσημο, είτε για τον Διαλυνά, είτε... Ναι, ο Άσημος κατέβαινε με τους, για τους προκανθόρυπους, ρε παιδί μου, και τους ακολουθούσε ο κόσμος εκεί. Έλεγε τα δικά του, δηλαδή. Εμένα μου άρεσε ο Άσημος. Στην πλατεία όμως ήταν λίγο, γενικά, μέχρι ειρωνία, δηλαδή, εντάξει. Εμένα μου άρεσαν όλα αυτά τα πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο δρόμος. Μέσα αυτές τις καταγραφές που αποτυπώνται στο βιβλίο, υπήρξαν άνθρωποι, είτε συνάδελφοί σου είτε όχι, που θεωρείς μέσα σε αυτά τα χρόνια συνοδοιπόρους με κάποιο τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι σε βοήθησαν, ότι νιώθεις πιο κοντά με αυτούς? Συνάδελφοι όχι, δεν μπορώ να πω, αλλά άνθρωποι έτσι που κοστοθήκαν δίπλα μου και υπήρξαν, περισσότερο από φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Όχι,
Και τώρα αυτό το είδα στη βοήθεια που έκαναν για να μπορώ να μαζέψω λεφτά να ψηφιοποιήσω το αρχείο μου. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ συγκινητική προσπάθεια, στο και με 50 το εστέρημα mm-hmm. μου το δίνανε. Mm-hmm. Και τώρα προσπαθώ να το γυρίσω. Ναι. Mm-hmm. Άπια έζησα τα γόνια, το βιβλίο και θα δώσω και... Ήδη άρχισα, έχω δώσει ήδη σε 5-6 βιβλιοθήκες δανειστικές, δωρεάν, που το έχω υποσχεθεί δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί ήταν ένας από τους λόγους που όταν ξεκινήσαμε το βιβλίο ήταν δεν θα πάει public, δεν θα πάει public στο λένε τον Ιαννό mm-hmm. και ότι ένα κομμάτι αν βγουν έσοδα είσαι στυλ ή θα δώσω βιβλία για να τα δώσουν αυτοί σε χώρους και τα έσοδα να πάνε σε στέκια, mm-hmm. λειτουργικά έξοδα, σε αντισώματα είπα που θεωρώ δηλαδή ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά, mm-hmm. που τους χρειάζεται πάρα πολύ ο χώρος και πρέπει να επιβιώσουν, σε συλλογικές κουζίνες που έμαθα ο άλλος άνθρωπος κινδυνεύει να σταματήσει, mm-hmm. σε κοινωνικά ιατρία και σε... και σε στέκια που έχουν και βιβλιοθήκες. Mm-hmm. Εκεί θα πάει δωρεάν. Θες να μου πεις τώρα λίγο τι θα... ποιες ήταν οι επόμενες παρουσιάσεις του βιβλίου, αν ξέρεις τι θα γίνει με τα βιβλία. Τώρα έχω μία του μήνα λοκομοτίβα. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα είμαι στο Υπόστεγο, ένα αυτόνομο στέκι στην Αργυρούπολη, mm-hmm. μου έχει ζητήσει το Κορυδαλό ένα άλλο καφενείο από το διαχειριζόμενο βιβλιοθήκη μαζί. Mm-hmm. Σήμερα δέχτηκα την πρόσκληση και από τα Τρίκαλα και από τον Βόλο να πάω πριν τις γιορτές. Mm-hmm. Θέλω λίγο να κάνω τη διακίνηση εδώ στο τέτοιο, στην Αθήνα πρώτα. Και μετά να κάνω ένα πλάνο επαρχία γιατί κατά περιφέρεις, δηλαδή να μην πάω Τρίκαλα και γυρίζω και μετά να πιάνω Λάρισα. Θέλω να το κάνω έτσι, αν συνοηθούν, γιατί μου έχουν πει και από το Αγρίνιο και από τα Γιάννενα και από Ξάνθη. Θα γυρίσω όλη την Ελλάδα, mm-hmm. γιατί δεν έχει πάει και διψάει η επαρχία. Θες να πεις κάτι για το τέλος? Τι να πω για το τέλος? Ό,τι θέλεις, δεν ξέρω, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις. Να φυλάξουμε τις μνήμες εκείνες ζωντανές για να... γιατί τα πράγματα αγριεύουν, γίνονται πολύ κοινικά και μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να έχουμε δραματικά γεγονότα. Οκ. Okay. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Ηλία. Να είσαι καλά.